Υπηρώτησες και υπηρώτες, αγαπητοί συμπατριώτες μου στη Βόρεια Ήπειρο, φέτος τις εορτές των Αγίων Παθών και της Ανάστασης θα τις ζήσουμε μέσα από πρωτόγνωρες συνθήκες. Συνθήκες οι οποίες μας επιβάλλουν να μείνουμε σπίτια μας και μακριά από τις εκκλησίες μας. Μας επιβάλλουν να βρούμε με ένα διαφορετικό τρόπο λατρείας της χριστιανικής μας πίστης και παράδοσης. Δεν θα μείνουμε όμως μακριά από τον Εσταυρωμένο, τον Επιτάφιο Θρήνο και την Ανάσταση του Κυρίου μας. Θα ψάλλουμε μέσα μας τον Επιτάφιο, θα ανάψουμε μέσα στην καρδιά και στην ψυχή μας το πασχαλινό φως και θα ψάλλουμε όλοι μαζί από το σπίτι μας το Χριστός Ανέστη. Ο Κύριος μας είναι παντού. Θα συμμορφωθούμε με τις οδηγίες των ειδικών επιστημόνων και της Ιεράς Συνόδου. Οι εκκλησές μας και οι ιερείς μας θα είναι εκεί και θα μας περιμένουν. Και όταν με το καλό εξαλειφθεί ο κίνδυνος της πανδημίας που μαστίζει την Ιφίλιο και τη χώρα μας, θα μας υποδεχτούν και πάλι με αγάπη για να απευθύνουμε όλοι μαζί τις ευχαριστίες μας στον ανδαστάντα Κύριο για το έλεος και τη χάρη Του. Αυτό το Πάσχα ας γίνει κάθε σπίτι μας και μια μικρή εκκλησία. Και αυτές οι Άγιες ημέρες ας γίνουν ευκαιρία και για τη δική μας Ανάσταση. Με το Άγιο Φως να φωτίζει στις ψυχές και στις ζωές όλων μας. Εύχομαι ολόψυχα σε όλες και όλους σας ατομική και οικογενειακή υγεία, αγάπη, ευτυχία, θέληση για ζωή, μαχητικότητα και υπομονή για καλύτερες μέρες. Ήθε ο Αναστάς Κύριος να μας προστατεύει, να φωτίζει τα βήματα και τις σκέψεις όλων μας και να μας απαλλάξει σύντομα από τη σημερινή σκληρή και επικίνδυνη δοκιμασία που περνάμε. Χρόνια πολλά, καλό Πάσχα, καλή Ανάσταση.